Τη ζωή της Κόλλας είχε κάνει για μια ολόκληρη τετραετία ένας 55χρονος σήμερα άνδρας σε μια 24χρονη σήμερα κοπέλα, που εκείνη την περίοδο ήταν ανήλικο κορίτσι, μόλις 7 ετών. Ο άνδρας που συνελήφθη δυνάμει εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας, έπειτα από καταγγελία που έγινε μετά από 15 ετία σχεδόν, είχε το κορίτσι, υπό την επίβλεψή του, καθότι οικογενειακός φίλος και το φωτογράφιζε γυμνό, ενώ το είχε βιάσει και μάλιστα κατ' επανάληψη. Όλα αυτά είχαν ξεκινήσει το 2006 τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Καβάλα, ενώ το 2010 εκβίαζε το κορίτσι να υποκύψει στις ορέξεις του προβάλλοντας τις φωτογραφίες στην οθόνη του υπολογιστή του με την απειλή ότι θα τις διοχετεύσει στο διαδίκτυο. Σε βάρο του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιέμφυση Προστασία Ανηλίκων τη Διεύθυνση Ασφάλεια Θεσσαλονίκη για βιασμό, γενετήσιε πράξει με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και πορνογραφία ανηλίκου, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη κατ' εξακολούθηση και μετά την έκδοση του εντάλματο, κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτηση τη χώρα.